Κυρία Βαλαβάνη, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και εμείς ευχαριστούμε για το κάλεσμα για άλλη μια φορά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές σαν γονείς, με την αγωνία που έχουμε, ότι τα σχολικά κτίρια εκπέμπουν μήνυμα SOS. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και δεν κινδυνολογούμε καθόλου. Δεν ήταν το περιστατικό στις Σέδες που μας κινητοποίησε με το Λέβητα, θυμίζω που... Όχι, θέλω να πω κάτι κυρία Βαλαβάνη, και για να το ακούσουν και οι ακροατές. Πολλές φορές υπάρχει έτσι ένας αφορισμός, όταν γίνεται κάτι κακό, μα που είναι οι γονείς, που είναι οι συνδικαλιστές, που είναι... Όλοι ασχολείστε και πολλές φορές βγάζετε και ανακοινώσεις και τρέχετε. Απλώς τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές σας αγνοούν. Και θέλω να το πω για να ξέρουμε τι γίνεται. Όπως αγνοούσαν τους συνδικαλιστές για τα τρένα, έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς, ξέρετε κάτι. Ξέρω ότι αγωνίζεστε και βγάζετε συνέχεια δελτία τύπου και ενημερώνετε. Βέβαια, όχι όλα τα μέσα ενημέρωση. Δεν τους έχουν δει καν, Νίκο μου. Και, αυτό μου και οι αρμόδιοι δεν σας βλέπουν, αλλά και δεν δίνουν και την δέουσα σημασία και προβολή από τα μέσα ενημέρωση και τα μέσα ενημέρωση αυτά που λέτε. Θα σας μιλήσουμε ειλικρινά ότι η πρωτοβουλία που παίρνουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας και οι ενώσεις που μας στηρίζουν, γιατί οι ενώσεις και σε κάθε Δήμο μας στείλανε υλικό, καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι είναι. Και είναι τα πόδια της Ομοσπονδίας που λέμε. Την παρουσιάζουμε αύριο τη συνέντευξη τύπου καθαρά για τα μέσα, για εσάς. Γιατί οι υπεύθυνοι τα ξέρουν. Όλο το προηγούμενο διάστημα, χρόνια ολόκληρα, έχουμε γίνει μπαλάκι μεταξύ Δήμων, Υπουργείων, ΚΤΥΠ, για ποιος έχει την ευθύνη για τα σχολικά κτίρια. Οι υπεύθυνοι λοιπόν την κατάσταση την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να γίνουν κοινωνοί τα μέσα για να βοηθήσουν ακόμα πιο παραπάνω στη διεκδίκηση που έχουμε. Και όλα καταλήγουν στην υποχρηματοδότηση. Και επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλες κοιλάδες των τεμπών, άλλες δηλαδή ζώνες ανυπολόγησης των κινδύνων στις οποίες θα είναι εκτεθειμένα τα παιδιά μας παντού, αλλά πολύ περισσότερο στο σχολείο, με μια πρόχειρη καταγραφή που θα παρουσιάσουμε αύριο με PowerPoint, θα παρουσιάσουμε πραγματικά ένα μικρό δείγμα της κατάστασης που υπάρχει στα σχολικά κτίρια αυτή τη στιγμή στην Αττική. Και δεν θα μιλήσω για τα σεισμόπληκτα στο Εγάλεο, που από το 19 ακόμα φτιάχνονται και θέλει ο Εργολάβος άλλο ένα εξάμηνο παράταση. Δεν έχει φτιαχτεί τίποτα, είναι 5 σχολεία εκεί. Δηλαδή θα δείτε εικόνες, θα πάθετε πλάκα, υπάρχει υλικό φωτογραφικό, θα το δείτε, θα το πάρετε και συστικά και θα το δώσουμε στους δημοσιογράφους. Μιλάμε για μια σειρά προβλήματα, ένα και κύριο σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής, η προσχολική αγωγή. Η κατάσταση με τα κοντέινερ είναι εφιαλτική. Σε 37 τετραγωνικά μέσα να ζουν και να στεγάζονται 17-20 νήπια. Τι να σας πω, υπάρχει νηπιαγωγείο, το τρίτο νηπιαγωγείο Αχαρνών, που στεγάζεται σε ισόγειο χώρο πρώην κατάστημα. Πρώην κατάστημα. Δηλαδή... Ναι, είναι κατάστημα. Θα δείτε τη φωτογραφία. Είναι το τρίτο νηπιαγωγείο Αχαρνών. Αν τσεκάρετε, δείτε ένα ισόγειο κατάστημα. Λοιπόν, το τέταρτο νηπιαγωγείο συστεγάζεται στο Ζωγράφο με το 17ο νηπιαγωγείο μέσα σε δύο αίθουσες ενός τετάρτου δημοτικού σχολείου. Μια κατάσταση, οι τουαλέτες των νηπιαγωγείων απερίγραφτες, δηλαδή δεν υπάρχει. Στο Δήμο Άνω Λεωσίων Φιλής, το 7ο νηπιαγωγείο που ιδρύθηκε 2 μήνες μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, έχουν μείνει νήπια στην ξεκρέμαστα. Είναι σε 2 λιώμενες αίθουσες, το οποίο η μία είναι και το γραφείο διδασκόντων. Η κατάσταση είναι στην προσχολική απερίγραπτη. Τι να πούμε μετά? Να πούμε μετά για τους προάβλιους χώρους? Να πούμε το μεγάλο θέμα που προβλήθηκε προχθές στο Βύρονα με το σχολείο που είναι τιμόδοπο? Τι να σας πω. Υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, που έχουν ρογμές, που τα θεωρείται ακατάλληλα και θα πρέπει τα παιδιά να φύγουν άμεσα. Το πρώτο έκλεισε ήδη. Του Βύρονα και καλά έκανε ο Δήμαρχος, γιατί είδα μια ανακοίνωσή του που λέει: με συγχωρείτε για την αναστάτωση, αλλά 2 εβδομάδες πρέπει να το κλείσω. Και καλά έκανε.
Ναι, όμως προσέξτε να δείτε τώρα, γιατί όλα κουμπώνουν στο ζήτημα της προγραμματικότησης. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βίρωνα, με εισήγηση της ίδιας της Δημοτικής Αρχής, αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και το μείωσε από 74.400 ευρώ σε 14.400. Mm-hmm. Αφαίρεσε χρήματα, άρα δεν είχε γίνει επισκευή. Τώρα θα πρέπει να την κάνει όμως. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα κουμπώνουν στο θέμα της υποχρηματοδότησης. Ναι. Αν λοιπόν και οι Δήμοι δεν μπουν μπροστά να διεκδικήσουν χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη συντήρηση των σχολικών κτηριών, βρισκόμαστε στο μηδέν. Τα στοιχεία που θα δώσετε είναι πανελλαδικά, κύριε Βαλαβάνη, για την Αττική? Όχι, τα στοιχεία είναι, η πρωτοβουλία είναι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αττικής. Είναι για την Αττική αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και παράλληλα, αυτό που σας έχουμε ενημερώσει ήδη, αλλά το ξανατονίζουμε, είναι ότι καταθέσαμε υπόμνημα για τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας των παιδιών στο Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας, το οποίο το υπογράφουν, το συνυπογράφουν και ενώσεις και στη Βουλή και στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς, τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, και όλους τους μαζικούς φορείς να γίνουν αιτήματά τους για το σήμερα. Γιατί πραγματικά τα ζητήματα της ασφάλειας των παιδιών μας και της υγείας είναι αυτά που μας καίνε και τα βάζουμε μπροστά. Και δεν κάνουμε πίσω σε αυτό. Mm-hmm. Όταν τα παιδιά μας απειλούνται, γιατί εκ των πραγμάτων σε τέτοια σχολικά κτίρια δεν κοινωνιολογώ, υπάρχει ένα ποσοστό απειλής, εμείς βγαίνουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καλά κάνετε, σας δίνουμε το βήμα. Περιμένουμε και την αυριανή συνέντευξη τύπου που θα δούμε και φωτογραφίες και ντοκουμέντα φωτογραφικά. Και φυσικά δεν κουβεντιάσαμε καν για τα ζητήματα των σχολικών κτηρίων σε σχέση ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί, γιατί τα είπατε και πριν πολύ σωστά, έλεγχοι και όχι μόνο οπτικοί από αρμόδιες. Βέβαια, δεν κοιτάς με το μάτι να δεις αν σου φαίνεται καλό το κτίριο. Το βασικό, να ξέρετε, είναι η στατική επάρκεια. Στατική επάρκεια, έξοδη διαφυγής, πυρασφάλεια. Όλα αυτά, όλα αυτά. Επάρκεια στα προάβλια για να υπάρχει και έξοδη διαφυγής, αλλά και η χώρη συγκέντρωση συγκεκριμένη. Γιατί σε ένα σεισμό ο χώρος συγκέντρωσης πρέπει να είναι. Και τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων πρέπει να είναι μέσα στα σχολεία. Ναι. Και να υπάρχει σταθερή μέριμνα και για προβλήματα που υπάρχουν στην χρήση, αλλά και να υπάρχει όπου εντοπιστεί πρόβλημα να καλούν τα ειδικά συνεργεία για να βλέπουν. Τι γίνεται, όχι κάθε 15 ετία ή όταν θα γίνει ένα σεισμό στην Τουρκία να τρέχουμε όλοι να ψάξουμε να βρούμε αν έχουμε πρόβλημα με τα. Συμφωνούμε και συμφωνούμε και πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο φορέα. Κοιτάξτε. Αυτό είναι, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Κάλυπτε. Η ΚΤΥΠ τώρα είναι αποδιοργανωμένη. Και επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές και μη συναντήσεις. Κυρία Βαλαβάνη, το ξέρετε ότι είναι πολιτική απόφαση όλα αυτά που ζούμε. Έτσι, η πολυδιάσπαση. Είδαμε τι έγινε στα τρένα. Άλλος έχει το τρένο, άλλος έχει τις δράγες, άλλος έχει το αυτό. Άλλος... Και δεν υπάρχει ένας φορέας να συντονίσει, να είναι υπεύθυνος, σου λέει εγώ τη ράγα, εγώ το σταθμάρχη, εγώ το αυτό. Δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και με τα σχολεία. Ακριβώς. Αυτό είναι κατακαιρματισμός ευθυνών, έτσι ώστε. Άλλος κατασκευάζει τα κτίρια, άλλος διαχειρίζεται τα κτίρια. Το Υπουργείο Παιδείας σου λέει: εγώ δεν ξέρω, εγώ στέλνω τους μαθητές, αλλά δεν με ενδιαφέρει τώρα σε ποιο περιβάλλον διδάσκονται τα παιδιά. Λες και δεν είναι θέμα και το περιβάλλον στην παιδαγωγική διαδικασία. Το που βάζει το παιδάκι να. Οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων είναι έχουν αποξηλωθεί τελείως. Οι Δήμοι δεν διεκδικούν και δεν πιέζουν μόνιμο προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Mm-hmm. Και εμείς είμαστε να παίζουμε τον μπαλάκι μεταξύ ο ένας τον άλλον. Κύριε Βαλαβάνη, δεν το αφήνουμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα πρώτα στοιχεία που δώσατε στην εκπομπή μας. Θα επανέλθουμε. Και εννοείται θα επανέλθουμε και με τη συνέντευξη τύπου αύριο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.